Σήμερα πριν πούμε για την εκπομπή θα πρέπει να τονίσουμε στους Έλληνες πολίτες ότι είναι μια D-Day, είναι μια μαύρη ημέρα. Είναι η μέρα της φορολογίας και της τραπεζολογίας των πολιτών που πληρώνουν τις διάφορες υποχρεώσεις τους. Εκείνο το οποίο πρέπει να τονιστεί ειδικά για τις τράπεζες είναι ότι είναι χρεοκοπημένες. Αυτό το ξέρουν όλοι, εκτός από τους αφελείς και τους αγράμματους. Ένα. Δεύτερον, το ξέρει το Δουνουτού, πιέζει τον Τράκη για stress test και όλων των εξίσου αποτυχημένων τραπεζών της Ευρωζώνης. Εν πάση περιπτώσει υποχώρησε ο Τράκη, θα γίνει το Φεβρουάριο και η έκθεση θα βγει το Μάιο. Μέχρι τότε θα γίνει η χαρά του χρηματιστηρίου. Τη μια μέρα θα ανεβαίνει και την άλλη θα κατεβαίνει. Είναι ευκαιρία να βγάλουν λεφτά τα παράσιτα. Τρίτον, όταν θα βγει το Μάιο η έκθεση, μετά από 3 μήνες τον Αύγουστο θα πρέπει να κλείσει το μνημόνιο. Ανάλογα με την έκθεση που θα γράψουν, θα διαπραγματευτούν την υπόθεση ελάδωση. Αν δηλαδή θα μπούμε σε μια νέα πιστοληπτική γραμμή στήριξη με ένα 5ο μνημόνιο, γιατί τώρα διανύουμε το 4ο, ή θα δείξουν ότι τα πράγματα πάνε καλά. Σήμερα έχουμε όμως και μια καλή επέτειο. Έχουμε τα γενέθλιά μας, τα 4 χρόνια στην Αρκατική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, με όπως βλέπετε 73 εκπομπές. Όλο και ανεβαίνουμε με καρπάζοντα ρυθμό. Φέτος είναι σίγουρο ότι θα τις κλείσουμε στις 24 και του χρόνου σε 48. Πάντοτε με τη λογική της επιστήμης, της δεοντολογίας και αυτό που έλεγε ο Μένατρος, ελεύθερο γάρ εστί τα λυθή λέγει. Πολλά από αυτά τα θέματα στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τα κάνουμε και οι μερίδες, κυρίως στην έδρα Ζαν Μονέ που χειρίζεται ο κ. Ζαργόβα στο Μεταπτυχιακό και Προπτυχιακό Τμήμα. Η θεματολογία είναι κυρίως ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομία, στην πραγματικότητα ελληνική, γιατί εμείς είμαστε μέρος της Ευρώπης, και ταυτόχρονα της ελληνικής και πολιτικής οικονομίας και τις διεθνούς, γιατί επηρεάζει τα θέματα. Αμέσως μετά ακολουθεί το υποεθνικό επίπεδο αναφοράς, που δεν είναι τ' άλλο παρά το περιφερειακό, και κάτω από αυτό το υποπεριφερειακό επίπεδο αναφοράς, που είναι η τοπική οικονομία. Να το και αυτό ένα διάγραμμα, και πάμε λοιπόν σήμερα. Αφού έχουμε σήμερα την επέτειό μας, σκεφτήκαμε να το αφιερώσουμε κάπου αυτή την εκπομπή. Σκεφτήκαμε ότι αξίζει τον κόπο να την αφιερώσουμε στον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Jean-Claude Juncker, τον πιο άριστο από όλους τους ευρωπαίους πολιτικούς που υπάρχουν, πάντοτε μουτάτης μουτάτης, τηρουμένων των αλλουλιών και των σχετήσεων. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, να εδώ μια καταπληκτική ιστορική γελιογραφία του Μπόστα από το 1962, με την Ανεργίτσα και τον Πιναλέοντα, εμείς είμαστε φιλικά διακείμενοι εκ προημίου με τον ευρωπαϊσμό του Γιούνκερ. Όποιος είναι ευρωσκεπτικιστής, ευρωφοβικός, κουβαλάει συμπλέγματα κατωτέρω της εναντίον της Ευρώπη, ανίκανος να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό γίνεσθε, μπορεί να κάνει ζάπινγκ και να μην μας παρακολουθήσει. Σήμερα λοιπόν, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στην εκπομπή «Ιδένε και επίστασε» θα αναλυθεί το θέμα αυτό.